πορεία που έχει συνηθίσει ο Ποσειδώνας Γλυφάδας, ο Ποσειδώνας Οδυσσέας, να στο τέλος να τα κερδίζει και να κερδίζει και την κατηγορία. Φέτος κάναμε μία κίνηση που έπρεπε να φύγουν μερικοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι ζητούσαν χρήματα σε τέτοια κατηγορία και καταλαβαίνεις ότι σαν φυλακούρης, σαν πρόεδρος ή και σαν ο Γενικός Αρχηγός ή ακόμη και το Διοικητικό Συμβούλιο το υπόλοιπο δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα δώσουμε. Έφυγαν λοιπόν 7 ποδοσφαιριστές και πήραμε μεταγραφές τις οποίες εντάξει δεν ήταν και η απαιτούμενη αξία για την κατηγορία αυτή. Δέσαμε όμως τώρα λιγάκι και με κάτι μεταγραφές που κάναμε τώρα το Δεκέμβριο και πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει το καλό σε καλύτερο. Δουλειά, πειθαρχία, πήραμε καινούριο προπονητή, ο οποίος είναι γνώστης, είναι φίλος, οικογενειακός φίλος, των περισσότερων παιδιών εδώ πέρα. Τον φωνάξαμε λόγω του ότι είδε την ομάδα και είδε ότι μπορεί να κάνει μια πορεία προσεκτική και να ξεφύγουμε από το σκόπελο της του υποβιβασμού. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα το καταφέρουμε και με τις καινούριες προσθήκες. Ξεκινούμε ότι έχουμε ταλέντα. Δηλαδή είχαμε ένα-δύο ταλέντα, ο ένας πήγε στον Ατρόμητο Αθηνών, ο άλλος είναι στην Πολωνία. Τώρα βγαίνουν κάτι άλλα παιδάκια τα οποία είναι μικρά σε ηλικία. Βλέπεις ότι η μεγαλύτερη ηλικία των ποδοσφαιριστών είναι από 23 χρόνια και κάτω, εκτός από 2-3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι πατάνε τα 30. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μικρή σε ηλικία και πιστεύω ότι θα πατήσουμε, δηλαδή και θα βγάλουμε παίχτες. Έχουμε καλές ακαδημίες και σιγά σιγά αυτό θα το δείξω. Βάλουμε τις βάσεις για το αύριο της ομάδος και πρωταρχικός και κυρίαρχος στόχος είναι η ομάδα να ανακάμψει και να κρατήσει την κατηγορία. Η βασική προϋπόθεση, όπως σας είπα, είναι να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, μέσα από τη δουλειά, θα αξιοποιηθούν τα παιδιά και τα ταλέντα που έχει για να μπορέσουν mm-hmm. να κάνουν το άλμα σε mm-hmm. ανώτερη κατηγορία. Κάθε χρόνος πολύτιμος από mm-hmm. την ομάδα που δεν τον έχουμε ταλέψει και στην προηγούμενη περίοδο και όπως και να το κάνουμε θα πρέπει να υπερβάλλουμε τώρα αν και οι ομάδες αυτές που είναι ανταγωνιστικές και παλεύουμε για να τις περάσουμε, να τις προσκελήσουμε είναι στις δυνατότητες αν μη τι άλλο και πιο κάτω από εμάς που πιστεύω ότι αυτό το στόχο που βάλαμε μαζί με τη διοίκηση και με τα παιδιά θα τον πληρώσουμε.